όσα θυμάμαι. Τη μέρα που συναντηθήκαμε. Πώς λεγόταν η χώρα, η πόλη, το πλοίο, η θάλασσα. Με ρώτασα, θυμάμαι την πρώτη φορά που μιλήσαμε. Όταν φύγανε όλοι και ήρθες κοντά και σ' αγκάλιασα. Το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι είναι που μύριζε άνοιξη το πρώτο σου φιλί. Το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι είναι που μέσα τα χείλη σου γνώρισα τη ζωή. Το μόνο που θυμάμαι. Πεθαίνει κι αυτή, πεθαίνει κι αυτή. Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και στην Κύπρο, τι μου γίνεστε. Ξεκινάω κατευθείαν social media, Twitter, γιατί Twitter, Instagram, παπάκια για την παρέα, Twitter, hashtag για την παρέα. Σήμερα είσαι τρυπητό. Πάρα πολύ ωραία, υπέροχη. Πολύ μπουκλα. Τι θέλω μας να έχεις. Πω χρόνια πολλά. Πού? Στην Αγλαία. Αυτό. Αγλάιος. Αν υπήρχε Αγλάιος δεν θα τον γνώριζα. Στάνταρ. Δεν υπάρχει Αγλάιος. Δεν υπάρχει. Σήμερα είσαι πολύ, πολύ. Μέχρι εκεί δεν ξέρω τι να πω. Φασονάικο. Φασονάικο μόνη της. Ένα χειροκρότημα για το κορίτσι. Κάτι, κάτι. Α, θέλει και κάτι άλλο να πει. Θέλω να πω. Όσοι θέλετε να έρθετε από κοντά να δείτε τις μπούκλες μου, να παίξετε με τις μπούκλες μου, δεν ξέρω κι εγώ, θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-212-2347. Να είσαι καλά. Είσαι επίσημη. Είσαι μια κινητή πληροφορία. Τι είσαι, τι να είσαι. Έτσι, γελοποιήσου. Είσαι Χέιλι. Όπω, μάγια. Τι κάνουμε σιγά σιγά, παιδιά, τι γίνεται, καλησπέρα, πώς είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάω με GNTM. Ξυπνήσανε χθες για τελευταία φορά σε αυτό το σπίτι τα κορίτσια. Ποια κορίτσια δηλαδή, τώρα τέσσερις έμειναν, μιλάμε για την απόλυτη μιζέρια. Άδειο το σπίτι. Αντρέα, μου παίξει κάτι πολύ χαλαρό, έτσι θλιβερό, δραματικό. Τι έχεις εύκαιρο, βοήθα λίγο μία. Σαν τώρα τις θυμάμαι. Κάθε πρωί ετοιμάζονταν, φρεσκοπλημένες, φρέσκοχτενισμένες, ποτέ, να τρέχουν στους διαδρόμους με τις άλλες συμμαθήτριες, που πήγαν άραγε οι φωνές, τα γέλια, τα πειράγματα, τα σουσαμένια κουλούρια του Μπαρμπαντρέα, του επιστάτη, με αυτή την διάφανη φλουδίτσα από τυρί. Εγώ πιστεύω ότι τρελαίνομαι live στην εκπομπή. Όλα αυτά όλα τελειώνουν, ας πούμε. Τελειώνουν αύριο, έτσι. Συγγνώμη. Είναι πολλά να διαπραγματευτώ, ας πούμε, μέσα μου. Να είναι καλά οι κοπέλες, όπου και να είναι, οι υπόλοιπες, αυτές οι τέσσερις που έμειναν που λέτε. Εντάξει, Αντρέα, φτάνει. Ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα στον Αντρέα μας, ρε παιδιά. Αυτές λοιπόν πήγαν αρχικά να κάνουν διαφημιστικό για ρολόγια. Το διαφημιστικό για τα ρολόγια πιο αργό και από το θάνατο σε replay. Δεν περνούσε η ώρα, Θεούλη μου. Οκ, λέω, ρολόγια είναι, θα περάσει. Θα γίνεται κάτι πιο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί και έγινε. Η Ευελίνα προσπάθησε να λύσει τις διαφορές της με την Άννα, αλλά η Άννα πολύ ανένδοτη σου λέει: τώρα σε πυροπόνος, κυρία μου, φτάσαμε τον τελικό. Όχι, βέβαια, και έκανε τα σχετικά μούτρα. Έρχεται που λέει τη στιγμή της δοκιμασίας και τις πήγανε σε ένα παγοδρόμιο που τις έβαλαν πρώτα να μιλήσουν με έναν κατά τα άλλα πολύ συμπαθητικό κύριο, αλλά πάρα πολύ αυστηρό ταυτόχρονα. Δηλαδή, ας πούμε, τις έπιασε μία-μία, τις ξεφτύλισε. Της Αμανατίδου της είπε: κλείσε το Instagram. Ντροπή. Δεν το λες την Αμανατίδου. Να σεβόμαστε τα είδωλα. Άρχισαν αυτές να κάθονται στον πάγο. Εν τω μεταξύ, βγάζανε και κάτι πόζες σε κάτι σημεία που δεν καταλαβαίνω. Είδαμε πράγματα που δεν θα θέλαμε ακριβώς. Κάτι μπούτια, κάτι μυρούς, κάτι κοντινά μέσα, κάτι περίεργα. Μόνο ακτινογραφία δεν κάνανε. Τα κορίτσια εν τω μεταξύ καταψύχθηκαν, να ξέρετε τη διάρκεια αυτές. Τώρα ακόμα ξεπαγώνουν που μιλάμε.
Αφού δεν βγάλανε χιονίστρες, μια χαρά και κρυοπαγήματα. Τουλάχιστον δεν βαρέθηκα. Λέω εντάξει, οκ, okay, κάτι είναι και αυτό. Έπειτα τις βάλανε όλες να φωτογραφηθούν όπως νομίζουν αυτές. Ένα θέλω να σας πω, δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει πάντα λόγος που δεν τις είχαν βάλει τόσο καιρό να διαλέξουν μόνες φωτογραφίες. Με τούτα και μετά, άλλα παιδιά, τελείωσε το επεισόδιο. Αποχώρησε η Άννα Αμανατίδου. Και ας το παραδεχτούμε όλοι επιτέλους ότι η Άννα Αμανατίδου μοιάζει λίγο με Ευχούλης. Θυμόμαστε Ευχούλιδες. Τι λες λίγο Ευχούλα. Στο τελικό συνεπώς απόψε θα δούμε την Ευελίνα. Σας αρέσει η Ευελίνα, ε? Παιδιά, έχετε βρει καινούριο πρόγραμμα και παίζετε με φωτογραφίες? Γιατί έχω νεύρα εδώ και δεν είμαι χαμογελαστός Ευχούλης? Δεν μου αρέσουν τα μαλλιά ή τα αυτιά μου? Τι γίνεται, για ποιο λόγο? Τελικό σήμερα λοιπόν έχουμε Ευελίνα. Σας αρέσει η Ευελίνα? Η Μαριάννα, η Πενέση. Και η Καζαριάν. Σας αρέσει η Καζαριάν? Καλή είναι. Εντάξει, ας αφιερώσω λοιπόν και ένα τραγούδι στα κορίτσια αυτά. Απόψε η τελευταία η βραδιά τους. Απόψε πάνε για το τελικό. Μπαφτήκανε και πιάσαν τα μαλλιά τους. Ωραίο κότσο πάνω βραδινό. Απόψε λέω να δούμε next top model. Θα είναι η τελευταία μας φορά. Ποια είναι το καλύτερο top model? Αλλιώς εγώ δεν πάω στη δουλειά. Έχουμε ένα νέο της τελευταίας στιγμής. Το Γιώτσα Τσεφτσαφτσαν Φαμίριαν θα μπουν από ό,τι ανακοινώθηκε από το πρωινό σήμερα η Πασχάλης Τσαρούχας, Αργύρης Αγγέλου και η μοναδική η Ελένη Φιλίνη. Το τι χαρά έχω, εγώ δεν μπορώ να την περιγράψω. Αν κλείνανε και την κυρία Λιφέρη, εγώ δεν θα χάσω επεισόδιο, το ορκίζομαι. Τι ωραία. Και να το παρουσίαζε εγώ, όχι μαράκι μου εσύ, αλλά και έχει ένα ενδιαφέρον. Είδε κανείς Ιωάννα Τούνη στην Ελεονόρα χθες? Όχι, όχι, εδώ πέρα που είμαστε στο Open Bigot λέμε πάντα όχι, ότι δεν έχουμε άλλο. Είδε κανείς? Μπράβο, παιδιά, θα σας πω εγώ, ήταν υπέροχη. Ξαναέκανε την πόζα που έκανε και στο μνημείο, υπέροχα την κάνει την πόζα αυτή. Εγώ έχω να πω τι θα έκανα. Εγώ θα την έκανα την Τούνη Άγαλμα, σε αυτή την πόζα, να τη βάλουμε έτσι, κεντρική πλατεία Καλλιθέα, να τη βλέπουμε. Μας ενημέρωσε επίσης ότι δεν είναι μοντέλο. Ουφ. Να το ξέρετε αυτό, και ότι με τα σχεδόν ελληνικά που μιλούσε, μας είπε ότι έχει τελειώσει παιδαγωγικό. Μπράβο, μπράβο. Κι είναι ωραίο, σου λέει, θα το λέω για να μην με πιστεύουν, δεν τους πουλάω μούρι. Τα λέει, δηλαδή αποκλείεται να έχει σπουδάσει κάτι. Πα, παιδαγωγικό. Τάκ, ακόμα καλύτερο. Ο Γρηγόρης από την άλλη είχε καλεσμένη την αγαπημένη μου τη Μέρη Σατσάκη. Μέρη Σατσάκη, πολλά φιλιά. Ο Γρηγόρης την είχε φανταστεί μάλλον διαφορετική, αλλά η Μέρη χθες πήγε πολύ γλυκιά, πολύ σοβαρή, των χαμηλών των τόνων. Ο Γρηγόρης συνέχεια δεν σε περίμενα έτσι και δεν σε περίμενα έτσι. Καταλάβαμε, Γρηγόρη μου. Ο Γρηγόρης περίμενε ότι θα έμπαινε σαν τσάκι και με το που θα έμπαινε. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Πόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Αλλά η Μέρη δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Μετά είχε καλεσμένο και το Μιχάλη τον Ρακιτζή. Δεν θα σας πω τώρα πολλά, μόνο ότι κάποια στιγμή ο Γρηγόρης τον ρώτησε. Μιχάλη, έχεις ακόμα το μπουφ? Οι μπαγλαμάδες να βγούνε με το ζόρι, να βγουν για το Γρηγόρη ολοταχώς. Και τα μπουζούκια να παίξουν με καμάρι, χορεύει και γουστάρι ο Σαλονίκιος. Ασχετό, ήθελα κάποια στιγμή να σας το πω. Στο Downtown, ρε παιδιά, που κυκλοφορεί, το εξώφυλλο αυτό τι ήταν? Γιατί εγώ περίμενα ένα εξώφυλλο να πεις με τη Μενεγάκη, να πεις με τη Θεία Ντεβία, με τη Σπυροπούλου. Ντυθήκανε διάφοροι έτσι, άνθρωποι της εγχώριας showbiz. Α, οι Βασίλειδες, ναι. Όχι, ναι. Καθόλου σχεδόν, αλλά ωραία ιδέα να πεις. Ανάμεσα στους Άι Βασίλειδες εντοπίσαμε το ζευγάρι της χρονιάς, τον Γιώργο Μαυρίδη και την Νικολέτα Ράλι. Α, κουκλάκια. Εντάξει. Η Κλένια Ιρένες είναι έγκυος από το Μάνο Τσάο. Με το καλό να σε ευχηθούμε. Τέλειο! Θα κάνει μαοτσανάκια μικρά. Τι ωραία. Α, και επίσης, ναι, ο Πάρης Κασιδόκος θα σε έκανε ένα τεράστιο θεαματικό πάρτι γκόθ για να γιορτάσει τα 36 γενέθλιά του και όλοι ντύθηκαν δρακουλιάρικα. Σινατσάκι, Φουρέιρα, Μαραβέια, Αργυρός, όλοι βαμπύρ και δράκουλες. Δεν συζητάω για την Τάμτα, καταλαβαίνετε τη τιμητική της. Η νεκρή νύφη, κούκλα του Σατανά.
Πάμε. Yeah, sit up, don't sit. Και βγήκαν thriller πια. Φουρέιρα και Τζοζεφίν ήταν τα στάθερα. Λυθήκαν thriller μια φορά. Το πάρει να το χαίρονται και χρόνια πολλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε τη μία, τη μοναδική, την εξαιρετική, την ανεπανάληπτη, την κρυσή τηλεόραση Alcatraz. Everybody, yeah, rock your body, yeah, everybody.